Αλεμάω για τον Ζωσιμάρ. Ζωσιμάρ εδώ τώρα. Ζωσιμάρ μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ζωσιμάρ πάντα. Ζωσιμάρ θα κάνει το σουτ και γκολ. Φοβερό του γκολ του Ζωσιμάρ και πάλι. Ο Περέιρα Ζωσιμάρ, 24 χρόνων παίκτης της Μποταφόγκο. Να λοιπόν, ο Ζωσιμάρ, ο αποκαλούμενος μαύρος ράμπο από τον πατέρα του, που ήθελε λέει να τον κάνει πυγμάχο και να πάρει τα προτεία του Κάσιους Κλέη. Τελικά ο ίδιος προτίμησε να γίνει ποδοσφαιριστής και πράγματι φαίνεται τελικά αυτός είχε το δίκιο. Το δίκιο λοιπόν με το μέρος του Ζωσιμάρ. Την άνοιξη του 1987, λίγο πριν το Ευρωμπάσκετ, έπαιζε η Εθνική Ελλάδος με την Ολλανδία για τα προκριματικά του Euro 1988. Θέλαμε να πάμε στην τελική φάση για δεύτερη φορά στην ιστορία μας μετά την πρώτη μας συμμετοχή στο Euro του 80. Και είχαμε παίξει έναν όμιλο με Ουγγαρία, Κύπρο σίγουρα και τη Μεγάλη Ολλανδία. Για εσάς που είστε μικρότεροι, που είναι αφιερωμένο όλο αυτό το podcast, θα καταλάβετε γιατί, τότε στο Euro έπαιζαν 8 ομάδες, όλες και όλες. Δηλαδή, έβγαινες από τον όμιλο, έπαιζες συμμετελικά. Αυτό ήταν. Έπρεπε να πας στις 8 καλύτερες ομάδες Ευρώπης για να πας στην τελική φάση. Πού να το πετύχεις αυτό. Παίζαμε λοιπόν 25 Μαρτίου, Ολλανδία-Ελλάδα στο Ρότερνταμ. Και επειδή έπεφτε στην εθνική εορτή και άρα υπήρχε, πώς το λένε, σχολική εορτή, αργία και τέτοια, πήγα με τον πατέρα μου στην Ολλανδία και ταξίδεψα στο εξωτερικό για πρώτη φορά στη ζωή μου. Γιατί ήταν 25 Μαρτίου και δεν θα είχα πολλές μέρες στο σχολείο. Θρυλικό γκόλ ο Σαραβάκος, 0-1, 1-1, κρατήσαμε, το φάγαμε. Από τότε θεώρησα τον εαυτό μου ουρλίκ, οπότε ό,τι αν βλέπω ομάδα στο εξωτερικό, πηγαίνουμε καλά, πήραμε το Euro, όλα αυτά τα πράγματα, τα ξέρετε. Σε εκείνο το ταξίδι λοιπόν, έκανε ο Father τη μεγάλη κίνηση και αγόρασε βίντεο. Στη λογική ότι το παίρνεις φτηνά από το εξωτερικό και μετά δεν θα το δηλώσουμε στον έλεγχο στο αεροδρόμιο. Τώρα θα ακούγοντα καταλαβίστηκα σε πάρα πολύ κόσμο. Διότι στην επιστροφή από της Εθνικής Ελλάδος, παίκτες, δημοσιογράφοι, παράγοντες, λοιποί κτλ. Δεν κάνουν ποτέ ελέγχους διότι, ξέρεις, Εθνική Ελλάδος. Αν δε και είμαι 10 χρόνων, και ζω το φοβερό σκηνικό να είναι οι αστυνομικοί στο ελληνικό, στο αεροδρόμιο και να ελέγχουν τους πάντες και όλους τους ποδοσφαιριστές. Οι οποίοι δεν είχαν συνηθίσει να τους ελέγχει ποτέ κανένας. Είχε γίνει, πέσαμε στην κέντα, ρε παιδί μου. Μα βρήκαν και το βίντεο, δηλαδή. Πληρώσαμε, ξέρω εγώ τι πλήρωνες, πρόστιμο και πληρώνεις και όλο το ποσό και σου βγαίνε παπορίσιο. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η ιστορία του πώς αποκτήσαμε βίντεο. Το 87 έγινε αυτό. Κάπου εκεί στο 88-89. Έφερε ο Father σπίτι 3 βιντεοκασέτες. Η μία βιντεοκασέτα ήταν η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων. Από την αρχή, αλλά τώρα στα πρώτα παγκόσμια κύπελα, ξέρετε τι στιγμή ότι πάνε να υπάρχουν. Κουτουλού, κουτουλού. Όσο περνούσε ο χρόνος, ήταν μεγαλύτερη και πιο εκτενής η αναφορά. Η δεύτερη βιντεοκασέτα ήταν όλο το Μουντιάλ το 86. Όπως βγαίνουν τώρα τα αφιερώματα και λέει, ξέρεις, το παγκόσμιο κύπελο, ξέρω εγώ, και έχει τα highlights, προφανώς όλα τα γκολ από όλα τα παιχνίδια κτλ. Και η τρίτη ήταν η Βραζιλία και ο Πελέ. Τώρα, επειδή έχουμε ένα νεανικό κοινό, τι είναι το βίντεο. Το βίντεο είναι μια συσκευή έτσι, σαν τον Blu-ray, ας πούμε. Φανταστείτε να μου πείτε τώρα, εσείς που μπορεί να μην ξέρετε ούτε το Blu-ray. Οκ, ξέρω εγώ. Ένα έτσι μακρόστενο πράγμα, ρε παιδί μου. Εντάξει. Το οποίο το συνέδεες στην τηλεόραση και βάζεις μέσα τη βιντεοκασέτα. Γιατί τη λέγαμε βιντεοκασέτα, γιατί υπήρχε και η κανονική κασέτα που ακούγαμε μουσική. Τι σας λέω τώρα. Πάταγε το play και έβλεπες την ταινία, το έργο. Το βίντεο κλαμπ που νοικιάζες. Τη γύριζες μετά πίσω, αφού τη γύριζες πρώτα στην αρχή, και έπαιρνες άλλη βιντεοκασέτα. Μετά την ξέρετε να έχει σπίτι, σε κυνήγαγε ο βίντεο κλαμπάτζη, σου λέγε την έχει τρεις μήνες φέρτη πίσω κτλ. Κάπως έτσι κατέληξα να έχω τα Gremlins σπίτι μου για 20 χρόνια, ξέρω εγώ. Δεν τα γύρισα ποτέ. Ωραία. Μετά συνέδεες με ένα διαφορετικό τρόπο την τηλεόραση με το βίντεο, ούτως ώστε να μην παίζει μόνο την κασέτα που βάζεις, αλλά να μπορείς να βάλεις μια άδεια κασέτα και να γράψεις αυτό που βλέπεις. Τεχνολογία. Εντάξει. Αυτό ήταν η βίντεο κασέτα, παιδιά. Λοιπόν,
Αυτές οι τρεις βιντεοκασέτες, τις οποίες τις έλειωσα, ξέρω εγώ, μέχρι να χαθούν σε κάποια μετακόμιση, ας πούμε, από τις πολλές που κάναμε. Φώναζα όποιον ήξερα, ας πούμε, στο σχολείο να έρθει σπίτι να δούμε. Και τα τρούκα θα ξανάρθει αύριο να δούμε την άλλη. Και έκανα και τον αφηγητή, διότι εγώ τις είχα μάθει απ' έξω και ήξερα σε ποια σημεία είναι τα σημαντικά γεγονότα. Και του έλεγα: κοίτα εδώ τι θα γίνει, και κοίτα εδώ τι έκανε ο άλλος, και ο Μπέκενπάουερ και ο Κρόιφ. Και πάνω απ' όλα, ο Πελέ. Όσο μεγάλωνε ο Πελέ όλα αυτά τα χρόνια, που ξέρετε, διάβασα και τα προβλήματα υγεία που είχε. Και εν πάση περιπτώσει, εντάξει, όλοι θα πεθάνουμε. Οκ. Okay. Πάντα υπήρχε αυτή η κουβέντα, ξέρετε, στα δημοσιογραφικά γραφεία, ότι ξέρει, απέθανε ο Πελέ, ρε παιδί μου. Τι θα πούμε. Ξέρουμε. Υπάρχει πάντα αυτή η δυσκολία, ρε παιδί μου. Ακόμα και τώρα, ας πούμε, που κάνουμε το pod, ήρθα εδώ στο μικρόφωνο, και τι θα πω. Ξέρω. Ο Πελέ ήταν πάντα μια σύνδεση με ένα παρελθόν έτσι μυθολογικό, ας πούμε. Δηλαδή είναι ο ορισμός του. Είναι ο ποδοσφαιριστής των πατεράδων μας. Που και εκείνοι, από την πλευρά τους, που τον είδαν τον Πελέ, σε ό,τι στιγμιότυπα μαγνητοσκοπημένα πετύχαιναν στα 60's, στα σινεμά που έπαιζαν 20 λεπτά, αν έβρισκαν κάτι, και βέβαια ό,τι είδαν και ό,τι θυμούνται ως εντελώς μυθικό και συγκλονιστικό, ας πούμε, από το Μουντιάλ του 70. Έγχρωμο, το τελευταίο του, το πρώτο, αν μπορεί να το πει κάποιος έτσι, παγκόσμιο και ζωντανό Μουντιάλ. Το πρώτο Μουντιάλ που ήταν περίπου όπως είναι αυτά που παρακολουθούμε από τότε μέχρι και σήμερα. Δηλαδή, αυτό που είδε όλος ο πλανήτης. Το προηγούμενο, ναι, ξέρω εγώ, το Μουντιάλ του 66 από ό,τι διάβαζα, ξέρω εγώ, ας πούμε, στην Ελλάδα, ήταν μαγνητοσκοπημένο, δεν ήταν ζωντανά τα παιχνίδια όλα. Και μετά τα έβλεπες και τα ξανάβλεπες σε επαναλήψεις ή στο σινεμά. Και το 70 ήταν το πρώτο που ήταν έγχρωμο και το πρώτο που με κάποιο τρόπο ήταν λίγο παγκόσμιο. Άνοιγε τηλεόραση και είχε Μουντιάλ. Αυτό. Και εκεί ήταν η στέψη, ας πούμε, η ολοκληρωτική για ένα ποδοσφαιριστή που τον ήξερε όλος ο πλανήτης, ακόμα και αν δεν τον είχε δει. Δηλαδή, αυτό είναι το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να εξετάσει κάποιος. Ότι ο Πελέ ήταν διάσημος όλο τον πλανήτη και ποιος τον είχε δει. Τον διάβαζαν ό,τι πετύχαιναν από κάποια κλιπάκια και όλοι ήξεραν αυτές τις δύο συλλαβές, ας πούμε. Πελέ, πώς μπορείς να μιλήσεις για κάποιον που δεν έχεις δει να παίζει ζωντανά ποτέ? Ο Κρόιφ, που ανήκει και αυτός πάνω κάτω στην ίδια κατηγορία, είναι έστω λίγο μεταγενέστερος. Θέλω να πω, η δική του, ας πούμε, εποχή έρχεται ακριβώς στο φινάλε της εποχής του Πελέ. Το 70 είναι το Μεξικό, το Μουντιάλ στο Μεξικό. Το 71 είναι ο πρώτος τελικός πρωταθλητριών του Άγιαξ με τον Παναθηναϊκό στο Γουέμπλι. Και παίρνει τρεις συνεχόμενους ο Άγιαξ. 71, 72, 73 και ο Κρόιφ είναι ο καινούριος. Και είναι στην Ευρώπη, οπότε είναι πιο κοντά, οπότε είναι πιο εύκολο να τον παρακολουθείς. Και έρχεται το Μουντιάλ του 74, ακόμα πιο παγκόσμιο και πιο προσβάσιμο από το προηγούμενο και ο Κρόιφ είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής, παρότι τελικά η Ολλανδία δεν παίρνει το Μουντιάλ. Ο Κρόιφ έπαιξε μέχρι και τα δεκαετία του 80. Θέλω να πω, πολύ πιο πρόσφατος. Ο Πελέ στα βάθη των αιώνων. Επίσης, ο Κρόιφ είχε και το άλλο. Ότι μετά συνέχισε στο ποδόσφαιρο ως προπονητής και συγκλονιστική, ας πούμε, ποδοσφαιρική φιγούρα. Ίσως ο πιο επιδραστικός άνθρωπος στην ιστορία του αθλήματος, αν πρέπει να συνδέσουμε τον παίκτη και τον προπονητή. Οπότε με κάποιο τρόπο τον βλέπαμε πιο σύγχρονο. Τον έβλεπε στον πάγκο της Μπαρτσελόνα. Έλεγε: α, ο Κρόιφ. Πιο κοντά στη δική μας εποχή. Ο Πελέ είναι αυτός που ήταν στην ασπρόμαυρη, στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και ίσα που πρόλαβε να γίνει έγχρωμος. Ήταν 30 χρόνων στο Μουντιάλ του 70. Καταλαβαίνω ότι τώρα το ακούτε και λέτε: εντάξει, μικρός ήταν. Ναι, 30 σε εκείνη την εποχή. Όχι 30 τώρα που έχεις μπροστά σου. Τα βλέπετε μέσα, στα πω εγώ. Εντάξει. 30 σε εκείνη την εποχή, τώρα μιλάμε, ξέρεις, παππούς. Εντάξει. Ένωσε το ασπρόμαυρο με το έγχρωμο. Και ένωσε και λίγο και το μύθο με την πραγματικότητα. Γιατί ήταν αυτός που πρώτα τον άκουγες, πρώτα τον μάθαινες και μετά είχες την ευκαιρία κάπου να τον δεις. Οπότε θα μπορούσε εύκολα με κάποιο τρόπο να διαψευστεί η προσδοκία σου. Γιατί είχες ακούσει ο Πελέ, καλά μιλάμε για όνομα τώρα, εντάξει. Εντάξει, Πελέ.
Θα μπορούσε εύκολα να φτιαχτεί ένας μύθος στο κεφάλι σου και τελικά να έρχονταν η ώρα που θα έβλεπε τον Μπελέ και να έλεγε: «Κάγε αυτό μου. Αυτό εντάξει, ξέρω εγώ, καλός είναι, δεν λέω, αλλά ξέρω εγώ, μήπως το έχετε παρακάνει». Και συνέβαινε ακριβώς το ανάποδο. Η πραγματικότητα όταν την αντίκριζες μπροστά στην οθόνη ήταν πολύ καλύτερη από ό,τι θα μπορούσες ποτέ να φανταστείς. Δηλαδή, ισχύει για τον εαυτό μου, που δεν τον έζησα όπως τον έζησαν οι έφηβοι που ξαφνικά τον είδαν κάποια στιγμή κάπου. Σε κάποιο αγώνα, σε κάποιο κλιπ, σε κάποια στιγμιότυπα, στα 60 και στα 70, εγώ τον είδα, ξέρω εγώ, στα τέλη δεκαετία του 80, που ήξερα ποιος είναι, που είχε σταματήσει το ποδόσφαιρο. Άκουγα το όνομα. Το ξέρα πριν βάλω τη βιντεοκασέτα να παίξει. Και την έβαζα και έλεγα, τι είναι αυτό. Με ένα φοβερό τρόπο, μας βοήθησε συγκλονιστικά η τεχνολογία. Δηλαδή, δεν πιστεύω ότι κάποιος από εσάς που ακούει αυτή τη στιγμή το pod δεν έχει πετύχει κάπου σε οποιοδήποτε social. Αυτό το περίφημο βίντεο κλιπ των 2 λεπτών, πόσο είναι, που λέει ότι ό,τι και αν έκανε, ό,τι και αν κάνει ο αγαπημένος σας παίχτης, ο Πέλε το έκανε πρώτος. Και δείχνει όλες τις τρίπλες και τις κινήσεις του Ρονάλντο, του Βραζιλιάνου, του Πορτογάλου, του Μέση, του Ζιντάν, του Ινιέστα, του Νεϊμάρ, του όλων αυτών. Και υπάρχει και ένα βίντεο κλιπ ασπρόμαυρο, ας πούμε, της κακιάς ώρας, που βλέπεις έναν τύπο να κάνει ακριβώς το ίδιο πράγμα πριν από 50 χρόνια. Αυτό το βίντεο, εντωμεταξύ, η πλάκα πια είναι, δεν φτιάχτηκε τώρα που πέθανε ο Πελέ. Κυκλοφόρησε και τα προηγούμενα χρόνια. Απλά προφανώς τώρα έγινε viral, αναπαράχθηκε με όλους τους πιθανούς τρόπους. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάποιος από εσάς που να μην το έχει δει. Με κάποιο τρόπο, έτσι λοιπόν, η τεχνολογία, ακόμα και μέσα από τη γρήγορη κατανάλωση των social, που βλέπεις τα βίντεο, τελειώνεις, πηγαίνεις πιο κάτω και συνεχίζεται και μετά σηκώνεις το κεφάλι σου και έχουν περάσει 2 ώρες και δεν έχει καταλάβει τι έκανες αυτές τις 2 ώρες πέρα από το να πηγαίνεις στον αντίχειρα πάνω, ας πούμε. Στο TikTok, σε ενώνει με μια εποχή και έλεγε: «Εντάξει, τον ξέρω τον Πελέ, ρε παιδί μου. Ακόμα και εσύ που είστε 18, δεν μπορεί να τον έχετε ακούσει». Και ξαφνικά βλέπει κάτι μπροστά σου και λε: «Α, οκ. Okay. Α, υπάρχει βάση δηλαδή. Δεν είναι απάτη. Υπάρχει βάση. Υπάρχει πολύ μεγάλη βάση». Το βασικότερο πράγμα που σκέφτεται κάποιο όταν βλέπει αυτά τα βίντεο είναι ότι όλα μοιάζουν παλιά, παλιακά, απαρχαιωμένα. Σαν τις βιντεοκασέτες που περιέγραφα προηγουμένως, σαν τα βίντεο, σαν το πώς είναι δυνατόν η εικόνα να είναι ασπρόμαυρη και να είναι ο κόκκος, ας πούμε, στην ποιότητα μεγαλύτερος από την μπάλα. Όλα είναι παλιακά. Οι μπάλες, τα παπούτσια, το γήπεδο, ο ασβέστης, ο παχής που πέφτεις και σηκώνεται λουκουμόσκονη. Τα δοκάρια. Τα ρούχα των διαιτητών που είναι μαυροντημένοι με κάτι πέτα τεράστια. Τίποτα. Είναι όλα παλιακά και βλέπεις μέσα σε όλη αυτή την απαρχαιωμένη, ας πούμε, εποχή έναν τύπο που λες back to the future. Τον φέρανε από το μέλλον. Δηλαδή όλο αυτό που βλέπω δεν είναι ποδόσφαιρο και αυτός είναι το ποδόσφαιρο. Το τωρινό που ξέρω τώρα, του 22, η ταχύτητά του, η κίνησή του, οι επιλογές του, η ικανότητά του με την μπάλα στα πόδια. Ό,τι βλέπω είναι τώρα. Δεν χρειάζεται να κάνω δηλαδή αυτό που πάντα προσπαθούμε να κάνουμε με τη φαντασία μας και πάντα συμβαίνει στις συζητήσεις που λένε: «Ρε παιδί μου, για να κρίνεις ένα παίχτη του παρελθόντος, θα πρέπει να τον εντάξεις το σήμερα και να πεις ότι θα κάνει την προπόνηση του σήμερα, θα έχει την τακτική του σήμερα, θα έχει τους συμπαίκτες του σήμερα». Δεν μπορείς να τον βγάλεις από τότε και να πεις: «Α, αυτός στη σημερινή εποχή θα ήταν ένας της πλάκας». Δεν ισχύει αυτό. Αυτός που ήταν κορυφαίος σε οποιαδήποτε παλιά εποχή, θα μπορούσε με έναν τρόπο να είναι, αν όχι ο κορυφαίος, ένας από τους καλύτερους και στο σήμερα. Την κάναμε αυτή την κουβέντα για τον Γκάλι, την κάναμε για παλιούς ποδοσφαιριστές που λέγανε: «Χα, τον βλέπεις, λέει, έχει κιλά». Μα ρε φίλε, τότε είχαν όλοι κιλά. Π.χ. πάρε τα στοιχεία του και βάλ' τα στο σήμερα και βγάλ' τα κιλά. Δώσ' του άλλη γύμναση, δώσ' του άλλη υποθεραπεία, δώσ' του άλλη δίαιτα, δώσ' του άλλα πράγματα και θα καταλάβεις. Για τον Πελέ δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Δεν είναι ο Πούσκας, ρε παιδί μου, που τον βλέπεις. Με τον Πούσκας πάντα υπάρχει το πρόβλημα που τον βλέπεις και κοιλιές. Και λες, κάτσε ρε φίλε. Είναι εν ενεργεία τώρα που τον βλέπω στα φωτογραφία. Γιατί η εικόνα του είναι όπως είναι η εικόνα, ξέρω εγώ, όταν τους φωνάζουν για να τους κάνουν φιλικό προς τη μήνυ τους και αυτοί είναι 45 χρόνων. Υπάρχει αυτό το πρόβλημα, ρε παιδί μου, με τον Πούσκας π.χ. Συνταγματάρχης, ρε παιδί μου, και τον βλέπεις και λες, αυτός έχει κοιλιά. Δηλαδή, αυτό το λέγανε συνταγματάρχη, επειδή είχε βάσει την κοιλιά μπροστά και πήγαινε. Πρέπει να καταλάβεις ότι όλοι ήταν έτσι, ότι είχε ένα φοβερό πόδι, ας πούμε, και σούταρε καλύτερα από τον οποιονδήποτε άλλο, που το βλέπεις στο σουτ, στα πλάνα, και δεν σου φαίνεται κάτι φοβερό. Πρέπει να δεις πως σούταραν οι άλλοι
εκείνη την εποχή, στις φάσεις, ξέρω εγώ, από το Μουντιάλ του 54, ας πούμε, για να καταλάβεις ή να φανταστείς ότι αυτός ξεχώριζε. Δεν μπορείς με τίποτα να τον δεις τον Μπούσκατς, ρε παιδί μου, και να πεις πω πω τι παιχτάρα είναι αυτή. Για τον Πελέ δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Όπως είναι τώρα. Οπότε, στην πραγματικότητα, η φαντασία μας πρέπει να κάνει το ανάποδο. Αντί όπως συμβαίνει με όλους τους παλιούς, να πρέπει το μυαλό μας να κρατήσει τα καλά του στοιχεία, να βγάλει τα άσχημα και να προσπαθήσει να τους φανταστεί στο σήμερα, το μυαλό μας πρέπει να κάνει το ανάποδο. Πρέπει να προσπαθήσει να φανταστεί, και δεν είναι εύκολο, πώς φαινόταν αυτός ο ποδοσφαιριστής στον κόσμο τότε όταν έπαιζε. Γιατί αν, παιδιά, τον βλέπεις στο βίντεο τώρα και λες αυτός παίζει το ποδόσφαιρο του 22, στην ταχύτητα του 22, στις επιλογές του 22, στην τεχνική του 22, στην εκτέλεση του 22, στο σώμα, σε όλα τα προσόντα του 22, το 1958, το 62, το 66 και το 70, πώς τους φαινόταν όταν όλα γύρω του ήταν απαρχαιωμένα και αυτός είχε έρθει από το μέλλον. Αυτή είναι η πρώτη απορία, το πώς σου φαίνονταν. Η δεύτερη απορία δεν είναι πώς τα έκανε όλα αυτά, αλλά το πώς τα σκέφτηκε όλα αυτά. Θέλω να πω, όταν είσαι ο πρώτος, αυτό ισχύει σε πάρα πολλά πράγματα. Ισχύει, ξέρω εγώ, στη μουσική. Ξέρω εγώ, εγώ έχω μια τρέλα, ας πούμε, με τους Beatles και όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά υπάρχει πάντα στο μυαλό σου ότι, κοίταξε να δεις, ο Elvis ήταν ο Elvis. Και δεν έχει σημασία αν σ' αρέσει η μουσική του ή όχι. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι τον βλέπεις και λες, κάτσε ρε φίλε, εσύ που τα έχεις δει αυτά τα πράγματα και τα κάνεις. Που τα κάναν όλοι μετά από σένα. Γιατί ήσουν ο Elvis, σε είδαν στη σκηνή και είπαν, αυτό θέλω. Να πάρω κι εγώ μια κιθάρα, να γίνω star, να φτιάξω μια μπάντα, να κάνουμε κάτι. Εσύ δεν είδες κάποιον που τα σκέφτηκες όλα αυτά τα πράγματα και τα κάνεις. Ο Πελέ ήταν ο πρώτος. Ωραία. Βλέπεις όλο αυτό το βίντεο με όλες αυτές τις ενέργειες που ανήκουν στη σύγχρονη εποχή και αυτός τις έκανε το 60. Και από τη μία καταλαβαίνεις τον τρόμο που προκαλούσε, καταλαβαίνεις τον θαυμασμό, καταλαβαίνεις το δέος, καταλαβαίνεις τη διασημότητα. Αλλά από την άλλη σου γεννιέται η απορία, πού τα είδες αυτά και τα έκανες, ρε φίλε. Εντάξει, δεν ήταν μόνος του. Όταν ήταν, ξέρω εγώ, 18, πριν κατά τα 18, και κέρδισε το Μουντιάλ το 58, το πόρτο του. Το Μουντιάλ που ο θρύλος λέει ότι υποσχέθηκε στον πατέρα του ότι θα το κατακτήσει όταν ήταν 10 χρόνων και είδε τον πατέρα του να κλαίει μετά το κάζο της Βραζιλίας, το ασύλληπτο, στον τελικό του Μουντιάλ το 50 που πήραν οι Βραζιλιάνοι το Μουντιάλ στη χώρα τους για να το κατακτήσουν και πήγαν στον τελικό με την Ουρουγουάη και το έπαιρναν και με ισοπαλία γιατί ήταν σε όμιλους μέχρι το τέλος και κέρδισαν 1-0 στο ημίχρονο και πέπεσαν στο Μαρακανά και είχε εκατομμύριο κόσμο μέσα. Και πήγαν οι Ρουγουανοί και κάνανε 1-1-1-2. Και ακόμα κλαίνε και έρχεται στο Μαρακανά, έτσι λέει ο θρύλος, ότι οι τελευταίοι που κλαίνε δεν έχουν φύγει ακόμα, ας πούμε. Ο θρύλος λέει ότι ο 10χρονος Πελέ που κάτσε στην τηλεόραση να δει τη χώρα του να στέφεται παγκόσμια πρωταθλήτρια για πρώτη φορά στην ιστορία της, το 50, είδε τον πατέρα του να κλαίει από αυτό το κάζο στο Μαρακανά και του είπε, θα το πάρω εγώ. Και αυτό συνέβη πολύ πιο νωρίς από ό,τι υπολόγιζε, ας πούμε, γιατί στο Μουντιάλ του 58, 8 χρόνια αργότερα, λίγο πριν γίνει 18, ο Πελέ πήρε το πρώτο του με τη Βραζιλία. Προφανώς είχε τον Καρίντσα και τον Βάβα. Και μετά είχε κι άλλους. Το 70, ας πούμε, ξέρω εγώ, είχε τον Ζαϊρζίνιο, ο οποίος είχε κάνει το εκπληκτικό. Εγώ πάντα ήξερα ότι ο Ζαϊρζίνιο είναι ο μοναδικός παίκτης που έχει βάλει γκολ σε όλα τα παιχνίδια του Παγκόσμιου Κυπέλλου. Το ξέρα από μικρός. Είχα δει τις βιντεοκασέτες. Πώς είχα μάθει να λέω σαν πείμα το Έντσο Αράντες Ντο Νασιμέντο και το έλεγα σε όλους. Οπότε μου έλεγε κάποιος ο Πελέ, του έλεγα να σου πω το κανονικό όνομα του Πελέ, το ξέρεις. Για να κάνω τον έξυπνο, το ξέρω εγώ, ας πούμε. Έντσο Αράντες Ντο Νασιμέντο. Έτσι ήξερα ότι ο Ζαϊρζίνιο είναι ο μοναδικός ο οποίος έχει γίνει ένα μουντιάλ και έχει βάλει γκολ σε όλα τα μάτς. Δεν ήξερα ότι ταυτόχρονα ήταν ο παίκτης που είχε κάνει τις περισσότερες πετυχημένες τρίπλες στο μουντιάλ. Δηλαδή, για σκεφτείτε το λίγο. Τι ήταν ο Ζαϊρζίνιο, ξέρω εγώ. Ή τι φόρη ήταν το Στάο. Και τι έκανε ο Ριβελίνο και όλα αυτά τα πράγματα. Προφανώς είχε δίπλα του συγκλονιστικούς ποδοσφαιριστές. Είχε να δει. Αλλά ρε, παιδί μου, είναι πράγματα τα οποία λες. Υπήρχαν μόνο στο μυαλό του. Βρήκα ένα φοβερό tweet τις προηγούμενες μέρες και το κράτησα, ας πούμε, σκεπτόμενος ότι, OK, μόλις επιστρέψουμε ξανά στο μικρόφωνο, θα κάνουμε ένα podcast από τον Πελέ. Βρήκα ένα φοβερό tweet που έλεγε, που χρησιμοποιεί μια τάκα του Σοπενάουερ και λέει ότι κάποτε είχε πει ο Σοπενάουερ, ξέρω εγώ, ότι το ταλέντο είναι αυτό που πετυχαίνει έναν στόχο που οι υπόλοιποι δεν μπορούν να πετύχουν.
Κάτος που έχει ταλέντο, τον πετυχαίνει. Η ιδιοφυΐα είναι αυτή που πετυχαίνει έναν στόχο που οι άλλοι δεν μπορούν καν να δουν. Είναι άλλο πράγμα να κάνεις το δύσκολο που όλοι προσπαθούν και εσύ είσαι ο μοναδικός που έχει το ταλέντο να το πετύχει το δύσκολο, που παρόλα αυτά όμως όλοι το προσπαθούν. Και είναι άλλο πράγμα να κάνεις κάτι που οι υπόλοιποι δεν ξέρουν ότι υπάρχει. Δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι ότι όλοι οι υπόλοιποι προσπαθούσαν να κάνουν τα πράγματα που κάνει ο Πελέ και μόνο ο Πελέ μπορούσε να τα πετύχει. Είναι ότι μόνο αυτός τα έκανε, γιατί μόνο αυτός τα σκεφτόταν. Μόνο αυτός προσπαθούσε, ξέρω, να περάσει την μπάλα πάνω και φαλτώνει του παλού τόσες φορές. Μόνο αυτός έπαιρνε την μπάλα στο κέντρο και έκανε παπαπαπαπα και παίρνει ανάμεσά του. Τα ψαλιδάκια τόσες φορές. Δεν είναι ότι τα έκανε μία φορά. Το έκανα και ένα tweet εκείνες τις μέρες μετά το θάνατό του. Ενθυμόμενο, ας πούμε, τις βιντεοκάσετες και τα πλάνα από αυτά που έβλεπα τότε. Ξανά και ξανά και ξανά, πότε δεν είχα τι να κάνω. Με κυνήγα η μάνα μου, έβαζα τη βιντεοκασέτα και ξανά έβλεπα ξανά το Μουντιάλ. Και ξανά τα Μουντιάλ και ξανά τον Πελέ και ξανά τον Μαραντόνα και ξανά. Υπήρχαν πολλές έτσι μυθικές στιγμές σε κάθε. Ειδικά σε αυτό που. Στη βιντεοκασέτα που είχε όλα τα Μουντιάλ, ας πούμε. Συμπυκνωμένα τώρα, καταλαβαίνετε. Υπήρχαν τα συγκλονιστικά ματς. Ήξερες πάνω κάτω ποια είναι η στιγμή που θα δεις κάτι που είναι πραγματικά ξεχωριστό και σου μένει στη μνήμη. Αυτό που θυμόμουν περισσότερο από οτιδήποτε άλλο από τον Πελέ ήταν μια φάση που δεν το έβαλε, ρε παιδί μου. Δηλαδή αυτή η τρίπλα στο Μαζούρκεβιτς. Μαζούρκεβιτς ήταν ο φύλακας της Ουρουγουάης, Λαντισλάο, ο οποίος ήταν και σπουδαίος φύλακας, δεν ήταν κανένας πατσαγουράκης, ας πούμε. Και είναι αυτή η στιγμή, ας πούμε, που βγαίνει κάθετη, τρέχει ο Πελέ, βγαίνει ο Μαζούρκεβιτς εκτός της περιοχής και ο Πελέ αφήνει την μπάλα να περνάει, να περάσει. Και δεν την ακουμπάει καν. Και τα κάνει εδώ, φυλάκα στην μπάλα περνάει και πηγαίνει από την άλλη ο Πελέ, την προλαβαίνει και κάνει ένα πλασέ και τη στέλνει στο άλλο δοκάρι γιατί καταλαβαίνει την ώρα της εκτέλεσης ότι θα πάει ο αμυντικός να κλείσει το πρώτο και η μπάλα του πηγαίνει λίγο τόσο από το out. Δηλαδή την πρώτη φορά που το είδα αυτό. Λες, 20 χρόνια να βλέπω ποδόσφαιρο, μπορεί να μην το ξαναδώ αυτό. Τώρα, σύγχρονα, τι έκανε ο άνθρωπος. Και η μπάλα δεν μπήκε. Ταυτόχρονα, ας πούμε, στο ίδιο παγκόσμιο κύπελο, το 70, έμεινε στην ιστορία η απόκρουση του Banks. Η απόκρουση του Banks. Που πήγε από τη μία πλευρά στην άλλη, που δεν έγινε ποτέ έτσι, αλλά έτσι νομίζουμε, γιατί έτσι είναι θρύλοι των παγκοσμίων κυπέλων. Δηλαδή, προφανώς είναι δύσκολη απόκρουση, αλλά δεν είναι ότι μετακινήθηκε από ένα δοκάρι στο άλλο, όπως λέει ο θρύλος, ας πούμε. Η απόκρουση του Banks σε εκείνο τον αγώνα Βραζιλία-Αγγλία είναι ο μύθος του τι κάνει ο Άγγλος. Αλλά, αν το σκεφτείς, είναι μυθικό γιατί το κάνει στην κεφαλιά του Πελέ. Γιατί μόνο ο Πελέ μπορεί να πάρει αυτή την κεφαλιά με αυτή τη δύναμη στο δεύτερο δοκάρι, σκαστή. Και να τον αναγκάσει να κάνει την απόκρουση του αιώνα, ας πούμε. Και υπάρχει και φάση, ξέρω εγώ, με την Τσεχοσλοβακία που την έβλεπα και την ξαναγύριζα πίσω. Πρέπει να είχε χαλάσει η βιντεοκασέτα, ας πούμε, σε αυτά τα δύο στιγμιότυπα, ειδικά με την δίπλα στο Μαζούρκεβιτς και στο άλλο με την Τσεχοσλοβακία. Που έχει την μπάλα κάτω από το κέντρο και ξέρει ότι ο Τσεχοσλοβάκος είναι πιο ξέρω την περιοχή του και πηγαίνει και να βάλει ένα γκολ το κέντρο. Και η μπάλα του περνάει από το γάμα τόσο. Το γκολ από το κέντρο πάντα είναι κάτι συγκλονιστικό στο ποδόσφαιρο. Τώρα οι ποδοσφαιριστές, αυτοί που παίζουν τώρα, αυτοί που παίζαν πριν από 10 χρόνια, αυτοί που παίζαν πριν από 20 χρόνια, πριν από 30 χρόνια, ήξεραν ότι αυτό το πράγμα υπάρχει. Το είχαν δει. Ξέρουν ότι μπαίνει αυτό το γκολ. Αν το ξαναβάλει κάποιος τώρα, θα θυμηθούμε ότι το έχει ξανακάνει ο Μπέκαμ, ότι το έχει ξανακάνει ο Σουάρες, να κάνουν λόμπα κάτω από τη γραμμή και να το βάλουν. Το έχει κάνει ο Τσάμπι Αλόνσο. Υπάρχει. Όταν το κάνω Πελέ, ο οποίος το κάνει στο παγκόσμιο κύπελο, θέλω να πω. Δεν το κάνει, ρε παιδί μου, σε ένα αγώνα της πλάκας. Ανήκουν στα πράγματα, πρωτοφανή, τα οποία δεν μπορεί να τα έχει δει κάπου και να είπε, θα πάνε τα κάνω. Ενώ τώρα, τα μπιτσιρίκια που παίζουν μπάλα τώρα, ας πούμε, οι κοσάριδες που προκύπτουν, ξέρω εγώ, στο ποδόσφαιρο, όταν ήταν 5 χρόνων, ξέρω εγώ, 6, 7, 8, 10, είδαν τον Ροναλντίνιο να κάνει το ελάστικο, την τρίπλα με το παπάπ. Πήραν μια μπάλα, πήγαν στην αυλή και πήγαν να κάνουν τον Ροναλντίνιο. Όπως ξέρω εγώ, κάνανε τη ρουλέτα του Ζιντάν, την κροκέτα του Ινιέστα, τις λόμπες του Μέση, ξέρω εγώ, τα ψαλιδάκια του Ρονάλντο. Το βλέπεις και λες πάνω να το κάνω. Το ίδιο ισχύει και στο μπάσκετ, ας πούμε. Μεγαλώνεις και βλέπεις τον Μάικλ Τζόρνταν, ρε παιδί μου, και λες: κάτσε να πάρω την μπάλα, να αλλάξω χέρι, να την πάω από δεξιά-αριστερά, να παίξω με πλάτη, να κάνω την πλάτη μου προς τα πίσω και καλά, ότι διώχνω τον αμυντικό μακριά. Αυτά που έκανε ο Μιχάλης, ρε παιδί μου, και τρελωνόμασταν. Ή να την πιάσω με το ένα χέρι και να κάνω προσποίηση. Μάικλ Τζόρνταν things, ρε παιδί μου. Όπως όταν ήμασταν μικροί στο σχολείο, ξέρω εγώ, θυμάμαι, έπαιζα μπάσκετ που παίζανε. Γιατί δεν μ' άρεσε τα πρώτα χρόνια, μετά κόλλησα.
υπήρχε κανένα παιδάκι που να μην έπαιρνε την μπάλα και να μπορούσε να κάνει το σπάσιμο του Γκάλι. Το είδες, πας και το κάνεις. Αν έχεις ταλέντο, μετά γίνεσαι μπασκετμπολίστας. Αλλά καταγράφεται μέσω της εικόνας αυτή η σπουδαία κίνηση, ας πούμε, και την παίρνεις εσύ και την κουβαλάς και μετά πηγαίνεις στον επόμενο και πηγαίνεις στον επόμενο και πηγαίνεις στον επόμενο. Ο Πελέ που τα είδωλα θα κατάκανε. Δηλαδή, ο πρώτος παγκόσμιος σούπερ του ποδοσφαίρου, μαύρος, με ό,τι αυτό μπορούσε να σημαίνει εκείνες τις δεκαετίες, ο οποίος είχε τη φήμη του να προηγείται, γιατί, ξέρω εγώ, έκανε όλα αυτά τα φιλικά και όλες αυτές τις περιοδίες με τη Σάντος σε όλο τον κόσμο και δεν υπήρχε κάποιος σε αυτή τη χώρα που πήγαινε που να μην ήξερε το όνομά του και να μην έδινε μετά μια μάχη, ας πούμε, για να βρει ένα εισιτήριο να πάει να δει τον Πελέ. Και περάσαν τα χρόνια, ξέρω εγώ, και τι λέει ο ύμνος του Ολυμπιακού. Και ακόμα σε θυμούν. Δηλαδή, σκεφτείτε το λίγο. Πόσο σημαντικό ήταν το να δεις τον Πελέ, το να δεις την ομάδα σου να παίζει απέναντι στη Σάντος του Πελέ, το να δεις την ομάδα σου να πηγαίνει καλά απέναντι στη Σάντος του Πελέ, που το βάλανε σε τραγούδι. Δηλαδή, δεν λέει το τραγούδι για το πρωτάθλημα, για τον τίτλο. Δεν λέει για τους παίχτες του Ολυμπιακού. Λέει για το τι έκανε ο Ολυμπιακός απέναντι στη Σάντος και τον Πελέ. Δεν αρκεί αυτό να καταλάβει κάποιος ότι μιλάμε για μια συγκλονιστική περίπτωση ικανότητας, δόξας, φήμης και πάνω απ' όλα του γεγονότος ότι ήταν ο πρώτος. Έβλεπα ένα βίντεο τώρα πριν μια εβδομάδα και είναι για, δηλαδή αν έχετε το Θεό σας σε κάτι μικρόφωνα μπροστά, ο Snoop Dogg, δηλαδή από όλους τους ανθρώπους στον πλανήτη, ο Snoop Dogg, ρε παιδί μου, και ο Tyson. Και κάτι συζητάνε για παίκτες που έχουν γνωρίσει και πετάγεται ο Τάισον και λέει: έχω γνωρίσει τον Πελέ. Και είναι ο Snoop Dogg, επαναλαμβάνω. Δηλαδή, ο τελευταίος άνθρωπος, παιδί μου, που περιμένεις ότι θα έχει ενδιαφέρον για το ποδόσφαιρο, ότι θα νιώθει δέος για τους ποδοσφαιριστές, ο οποίος παίρνει το λόγο με τη χαρακτηριστική χρειά και ομιλία και τον τρόπο που μιλάει και με το τσιγάρο στο χέρι. Χάιαζε κάιτρε, παιδί μου, και πλέκει ένα εγκόμιο στον Πελέ. Και λες, τι βλέπω. Δηλαδή, θα περίμενα να μιλάει για τους μπασκετμπολίστες, για το NBA, για αυτά, για εκείνο. Πλέκει ένα εγκόμενο τον Πελέ. Μαξί με το δικό του χαρακτηριστικό τρόπο, επειδή είναι ο Snoop Dogg, κατάλαβες. Δηλαδή, θέλω να πω ότι θα πει κάποια πράγματα ότι ήταν ομαδικός παίχτης, όταν ο απόλυτος superstar εκείνο, τ' άλλο, και λέει, τα λέει όλα αυτά, σε σοβαρό, και λέει, bad motherfucker, αυτά τέτοια, ρε παιδί μου, ο κορυφαίος και αυτά, και λέει, first name P. Last name Le. Believe it, bitch. Σου λέει, παιδί μου, ο απόλυτος. Δηλαδή, μπαίνει στο πάρτι. Πώς σε λένε? Πρώτο όνομα, όνομα Πε. Επώνυμο Le. Παιδί μου, σου λέει ότι εντάξει, τι λέμε τώρα. Υπήρχε μια περιγραφή τότε που ήταν στην Αμερική και έπαιζε στην Κόσμος, ας πούμε, και είχαν όλα αυτά τα... Ξέρετε, την προσπάθεια των Αμερικανών να προμοτάρουν το ποδόσφαιρο, είχε πάει ο Πελέ, είχε πάει μετά ο Κρόιφ. Αυτή η περίφημη συνάντηση με τον Μοχάμεντ Ντάλι, που υπάρχει περιγραφή του Μοχάμεντ Ντάλι, δηλαδή, ο απόλυτος, ο greatest, ο νούμερο ένα. Και υπάρχει περιγραφή ότι ήταν ο Μοχάμεντ Ντάλι και ήταν μπροστά στις κάμερες και χαιρετούσε και έκανε τον άλλη γιατί ήταν ο νούμερο ένα, ας πούμε. Και μόλις πήγε στα αποδυτήρια και δεν τον Πελέ, ήταν σαν παιδάκι. Ότι εντάξει. Γνώρισα κάποιον που δεν το πιστεύω. Θα το πω στα παιδιά μου, θα το πω στην γυναίκα μου. Γνώρισα τον Πελέ. Υπάρχει η περίφημη συνέντευξη με τον Ρίγκαν. Που λέει ο Ρίγκαν, το όνομά μου είναι Ρόναλντ Ρίγκαν και είμαι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Εσύ δεν χρειάζεται να συστηθείς, γιατί όλος ο κόσμος ξέρει ποιος είσαι. Δηλαδή. Δεν μπορεί να το πει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών αυτό. Ειδικά εκείνη την εποχή. Αυτό θέλω να έχουμε στο μυαλό μας, ότι χωρίς Instagram, χωρίς social, χωρίς YouTube, χωρίς συνδρομητική τηλεόραση, χωρίς τίποτα από όλα αυτά. Ήταν αυτός, ο νούμερο ένα. Τον ήξεραν όλοι, ήθελαν όλοι να τον γνωρίσουν. Προηγούταν η φήμη του, ήταν ο πρώτος διάσημος, ο πρώτος παγκόσμιος, πραγματικά παγκόσμιος superstar του συγκεκριμένου αθλήματος και όποιοι είχαν την ευκαιρία, αφού τον είχαν γνωρίσει στο κεφάλι τους, να τον δουν να παίζει, συγκλονίζονταν τελικά ακόμα περισσότερο από ό,τι οι ίδιοι θα περίμεναν. Είχε πει ο ίδιος ο Πελέ μια φοβερή ιστορία. Ξέρετε, όταν πήγε στο Μουντιάλ του 66, το που ήταν το μοναδικό που δεν κατέκτησε, σε 4 έπαιξε, το 66 δεν το πήρε.
Εντάξει. Και όχι μόνο δεν το πήρε, ήταν και. Περίμενε και όλο ο κόσμο να τον δει, α πούμε. Ήταν και στην Αγγλία το Μουντιάλ, στη χώρα που γέννησε το ποδόσφαιρο. Ήταν το πρώτο το οποίο είχε πραγματικά σοβαρή τηλεοπτική κάλυψη και υπάρχουν όλα τα παιχνίδια ολόκληρα. Έχουν καταγραφεί από τις κάμερες, γι' αυτό και τα στοιχεία της Όπτα που λέμε ο παίχτης με τις περισσότερες δρίπλες, ξέρω εγώ οτιδήποτε, είναι από το 66 και μετά, γιατί το 66 είναι το πρώτο Μουντιάλ στο οποίο υπάρχουν όλα τα μάτς. Ξέρουμε τι έχει συμβεί σε όλα τα παιχνίδια, σε όλα τα λεπτά. Δεν έχουμε μόνο στιγμιότυπα. Όπως καταλαβαίνετε, η Βραζιλία έχει πάρει τα δύο προηγούμενα Μουντιάλ. Το 58 και το 62. Και το 66 στην Ευρώπη, BBC, Λονδίνο, Λίβερπουλ και Μάντσεστερ και όλα αυτά τα πράγματα, πηγαίνει η Βραζιλία με τον απόλυτο Πελέ, 26 χρόνων. Την ίδια εποχή, ξέρετε, το 66 τώρα, Beatles. The Beatles. Η απόλυτη. Και λέει ο Πελέ μια ιστορία και λέει ότι τότε λέει, δεν συναντήθηκα με κανέναν από όλους αυτούς, αλλά συνάντησα λέει, τον Λένον 10 χρόνια αργότερα. Λέει, έμενα στη Νέα Υόρκη το 76, έπαιζα τότε στην Κόσμος. Και πήγαινε, λέει, και μάθαινα καλύτερα αγγλικά, 36 χρόνων είναι, πρέπει να σκεφτείτε, και πήγαινε σχολείο, σε μια σχολή, ας πούμε, ξένων γλωσσών, κοντά στο Central Park. Την ίδια εποχή, λέει, πήγαινε ο Λένον εκεί, ο οποίος έμενε στη Νέα Υόρκη, στο περίφημο Dakota Building, και μάθαινε Ιαπωνέζικα, για να επικοινωνεί καλύτερα με τη Γιώκο. Και μιλάγαμε, λέει, στο διάδρομο, δηλαδή φαντάζω τον Μπελέ, με τον Λένον, εντάξει, να μιλάνε στο διάδρομο. Και κάποια στιγμή λέει, εγώ ήταν και τον έπαιρνε Γιώκο, λέει, με το αυτοκίνητο κτλ. Ή με τα πόδια, ξέρω εγώ, να πάνε μια βόλτα, μετά να πάνε για φαγητό, για ποτό, για ό,τι θέλανε. Και κάποια στιγμή, λέει, σε μία από τις συζητήσεις μας, μου είπε ο Λένον, γράφει ο Πελέ στο βιβλίο, δεν το ξέρεις, λέει, ότι ήμασταν έτοιμοι να έρθουμε να παίξουμε στην προπόνησή σας το 66. Ότι μας είχαν πει ότι η Βραζιλία θέλει να γνωρίσει τους Beatles και να έρθουν στην προπόνηση να παίξουν μόνο για τη Βραζιλία. Και του λέει, ο Πελέ του λέει, φυσικά και το ξέρω. Εγώ το ζήτησα. Και του είπε ο Λένον, παρόλο την υπεροψία που είχαν οι Beatles, ας πούμε, ειδικά το 66 που πλέον είχε περάσει το κύμα της Beatlemania και πλέον ήταν η απόλυτη βασιλιάδα, ας πούμε, και είχαν και μια συνέστηση ότι μεγαλώσαμε και δεν είμαστε καν να κάνουμε τη βλακία. Ήμασταν έτοιμοι, λέει, να έρθουμε. Απαντήσαμε ότι ναι, okay, θα το κάνουμε. Δηλαδή, θα πήγαιναν οι Beatles στην προπόνηση να παίξουν στην Εθνική Βραζιλία, μόνο και μόνο για ποιο λόγο. Για να γνωρίσουν τον Πελέ. Και μάλιστα ο θρύλος λέει ότι συμφώνησαν και οι δύο πλευρές, αλλά δεν το επέτρεψε η Αγγλική Ομοσπονδία, όπως καταλαβαίνετε. Παρεπιπτόντως, είναι τρομερό ότι ο Λένον και ο Πελέ είχαν την ίδια ηλικία. Μάλιστα, μερικές εβδομάδες διαφορά έχουν. Τον Οκτώβριο του 80, του 40, με συγχωρείτε. Γεννήθηκαν, ο ένας έφυγε στα 40, δολοφονήθηκε μόνο στα 40, ο άλλος έφτασε μέχρι τα 82. Αλλά δεν έπαιξε ποτέ στην Ευρώπη, βέβαια. Ναι, βέβαια. Εννοείται. Αναρωτιέμαι αν εκείνη την εποχή υπήρχε η λογική του κανιβάλου που υπάρχει σήμερα στα social media, που για κάθε τι υπάρχει ένα ναι, αλλά, ναι, αλλά, ναι, αλλά. Για τον Πελέ το ναι, αλλά δεν έπαιξε στην Ευρώπη εκείνη την εποχή δεν υπήρχε. Δημιουργήθηκε πάρα πολύ αργότερα. Δεν έπαιξε, για όσους δεν το γνωρίζουν, γιατί η Βραζιλία, η κυβέρνηση, τον ανακήρυξε σε εθνικό θησαυρό. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Τον ανακήρυξε σε εθνικό θησαυρό και είπε ότι απαγορεύεται να φύγεις από τη χώρα και να πας να αγωνιστείς κάπου αλλού. Γι' αυτό και δημιουργήθηκε η ανάγκη σε εκείνον, αφού δεν μπορούσε να πάει να παίξει στην Ευρώπη και να πάρει τα μεγάλα συμβόλαια και όλα αυτά τα πράγματα, να πηγαίνει όλα αυτά τα φιλικά, να βγάζει λεφτά και η Σάντος να βγάζει λεφτά και εκείνος και να κάνει τουρ και περιοδίες. Και να πηγαίνει σε όλο τον πλανήτη, λες και είναι συγκρότημα, λες και είναι μπάντα, λες και είναι ηθοποιός που υπογράφει αυτόγραφα. Αλλά δεν πήγαινε να υπογράψει αυτόγραφα, πήγαινε να παίξει. Πήγαινε να παίξει και να ταΐσει τη δίψα όλου του πλανήτη, να δει, έστω και σε ένα παιχνίδι, τον μύθο από κοντά. Υπάρχει, δηλαδή είναι φοβερά περίεργο να σκέφτεται κάποιος ότι δημιουργήθηκε το επιχείρημα ότι δεν ήταν πολύ καλός, γιατί δεν έπαιξε στην Ευρώπη. Οπότε, ξέρω εγώ, ακόμα και να απομονώσουμε, ας πούμε, τα παγκόσμια κύπελλα, σου φαίνεται λογικό κάποιος να είναι μέτριος και να κάνει τον Πελέ, για να χρησιμοποιήσω την έκφραση που χρησιμοποιούμε στο γραφείο του Σπόρ 24, μόνο στα παγκόσμια κύπελλα. Εντάξει, για να καταλάβετε ότι ακόμα και ένας μύθος σαν τον Πελέ δεν τα καταφέρνει μόνος του. Είναι μοναδικός που έχει κερδίσει 3 παγκόσμια κύπελλα και πιθανότητα θα παραμείνει έτσι.
μέχρι τον αιώνα των αιώνων. Αλλά στο Μουντιάλ του 58, ξέρω εγώ, που ήταν 17 χρόνων και ήταν ο Γκάριντζα και ο Βάβα, τα μεγάλα ονόματα. Ο Πελέ δεν έπαιξε τα πρώτα δύο παιχνίδια του τουρνουά, έπαιξε τα επόμενα τέσσερα. Βέβαια, έκανε όργια τα επόμενα τέσσερα. Το 62 που πήραν το δεύτερο, back to back, ο Πελέ έπαιξε μόνο στα δύο πρώτα παιχνίδια. Τραυματίστηκε και η Βραζιλία έπαιξε όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια. Τα νοκάουτ, τελικό, τελικό, χωρίς εκείνο. Και το πήρε. Το 66 έπαιξε μόνο σε δύο μάτς και στα δύο έφαγε το ξύλο του αιώνα. Πρέπει να δείτε αυτά τα θυμότυπα, παιδιά. Πρέπει να τα δείτε. Να δείτε το ξύλο που τρώει. Και οι Βραζιλιάνοι αποκλείστηκαν και δεν πήγαν καν στον όμιλο. Το 70 έπαιξε σε όλα. 30 χρόνων. Που τον ήξερε πλέον όλος ο πλανήτης, όλοι περίμεναν να τον δουν και εμφανίστηκε η περίφημη Βραζιλία το 70 και το πήρε, ας πούμε, μαγεύοντας όλον τον πλανήτη και δημιουργώντας τον μύθο της Βραζιλίας, του Πελέ και του Τζόγκο Μπονίτο. Είναι δική του έκφραση, το ξέρετε. Το The Beautiful Game. Ότι να κερδίσουμε, ρε παιδί μου, αλλά ξέρεις, να παίξουμε. Να μην είναι μόνο μία μάχη κλωτσιάς και μονομαχιών και δύναμης μέχρι κάποιος να βάλει ένα γκολ και κάτι να γίνει. Να παίξουμε. Είναι τρομερό, έπαιξε σε 4 παγκόσμια κύπελλα ο Πελέ και τελικά τα παιχνίδια του είναι 14. Όλα κι όλα. Ναι, 12 γκολ, 8 ασίστ. Εντάξει. 14 παιχνίδια, 12 γκολ, 8 ασίστ. Χωρίς πέναλτι τα 12 γκολ. Κανονικά. Κανονικά. Και επίσης βρήκα και πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αυτό ειλικρινά δεν το ήξερα. Ήξερα, ρε παιδί μου, πάνω κάτω, ξέρεις ότι έχει πάρει τα τρία μουντιάλ προφανώς, ότι τα γκολ είναι 1200 ανάλογα να μετράς τα φιλικά, αν βγάζεις τα φιλικά, αν κάνεις, να δείχνεις και όλα αυτά τα πράγματα. Και ήξερα ότι, okay, έχει πάρει τα πρωταθλήματα, ας πούμε, με τη Σάντος, και ότι έχει, ξέρω εγώ, δύο Λιμπερταδόρες και ότι δεν έχει πάρει το Κόπα Αμέρικα. Τα ήξερα αυτά. Αυτό που δεν ήξερα, το Λιμπερταδόρες το ξέρετε, είναι το Champions League της Νοτιού Αμερικής. Αυτό που δεν ήξερα είναι ότι έχει πάρει δύο Λιμπερταδόρες, αλλά έπαιξε σε τρία. Δηλαδή, είναι σαν κάποιος να έχει πάρει δύο Champions League και να έχει παίξει τρεις φορές στο Champions League. Γιατί δεν έπαιζε σε παραπάνω? Γιατί όταν γινόταν το Λιμπερταδόρες, ο Πελέ έκανε περιοδίες στην Ευρώπη. Έχει παίξει σε τρία Λιμπερταδόρες. 15 παιχνίδια όλα και όλα. Τι έχει κάνει σε αυτά τα 15 παιχνίδια? 17 γκολ, 11 ασίστ. Δηλαδή, δεν πήρε, λέει, το Κόπα Αμέρικα ποτέ. Δεν πήρε το Κόπα Αμέρικα. Έχει παίξει μία φορά το Κόπα Αμέρικα. Το 59. Λίγο πριν γίνει 18. Μία φορά. Παίχτη το τουρνά. 6 γκολ, 8, 6 παιχνίδια, 8 γκολ, 2 ασίστ. Θέλω να πω ότι προφανώς αυτή η υπερβολή με τα 1200 τόσα γκολ και τα 1100 και πόσα είναι και εκείνο και τα άλλο και τα φιλικά και να μετρήσουμε τα παιχνίδια με την εθνική ενόπλων και όλα αυτά τα πράγματα, προφανώς από πίσω τους έχει μια υπερβολή. Αλλά όποια μάτσια να κοιτάξεις, μόνο του παγκόσμιου κυπέλου, να πεις ότι μόνο εκεί μετράει, μόνο του Λιμπερταδόρες, μόνο του Κόπα Αμέρικα, μόνο στο ποτάσμα της Βραζιλίας. Όποια μάτσια να κοιτάξεις, βλέπεις τα ίδια συγκλονιστικά νούμερα. Δεν είναι ότι ανέβασα τα νούμερα μόνο με παιχνίδια, ας πούμε, ανούσια ή με την Αμερική που έμπαινε μόνος με την μπάλα στα δίθια ή οτιδήποτε. Είναι ότι όπου και να το κοιτάξεις, ό,τι και cherry picking να κάνεις και να διαλέξεις και να πεις, α, θα δούμε μόνο το Μουντιάλ, θα δούμε μόνο αυτά, θα δούμε μόνο εκείνα. Σε όλα βλέπεις πράγματα και λες, κάτσε, όπα. Αυτός δεν ήταν κανονικός. Όπου και να το κοιτάξεις. Όπου και να το πιάσεις. Με ποιον θα μπορούσε κάποιος να πει ότι μοιάζει από αυτούς που έχουμε δει? Νομίζω το φαινόμενο. Νομίζω το φαινόμενο. Ο Πελέ φόραγε το 10 και έκανε διάσημο το 10 σε όλο τον πλανήτη. Όπως έγραψε και ο Νεϊμάρ, πριν από τον Πελέ το 10 ήταν απλώς ένα νούμερο. Και μετά έγινε το 10. Αυτό που φοράει ο καλύτερος παίκτης. Δεκάρι όμως, με την έννοια που το έχουμε στο μυαλό μας, δεν ήταν. Ήταν δεύτερος επιθετικός. Έπαιζε πίσω από τον Τοστάο, ξέρω εγώ, σε εκείνη, ας πούμε, τη Βραζιλία το 70 και έκανε το κήπεδο τι ήθελε. Εντάξει. Νομίζω ότι μέσα από στιγμιότυπα μπορεί κάπως να κρίνει, βλέποντας και ξαναβλέποντας και ανακαλύπτοντας και καινούργια που δεν είχε δει παλιότερα, νομίζω με το φαινόμενο. Δηλαδή, σκοράρω με όλους τους τρόπους, δεξιά, αριστερό, δυναμίτης, ένα σώμα εκπληκτικό, ένα άλμα εκπληκτικό, ντρίπλα και εν στάση και με την μπάλα στα πόδια,
και σε τηλεφωνικό θάλαμος να σου κάνω μια pop-up και να μην καταλάβεις που είμαι και να τρέξω με την μπάλα και να τους πέρασω όλους. Νομίζω το φαινόμενο. Νομίζω αυτό που θα ήταν το φαινόμενο αν δεν είχε χτυπήσει, ξέρω εγώ, ποτέ. Ένας τύπος ο οποίος έβαζε γκολ με όλους τους τρόπους, περνούσε τις θεματοφυλάκες και έκανε τα πάντα. Όχι το δεκάρι που θα κάνει. Καλά έκανε προφανώς. Τόσες ασίστ, αλλά η ασίστ είναι ψηλά στο κήπεδο. Που θα κάνει την ενέργεια που θα ανοίξει την αντίπαλη άμυνα και θα κατέβει να κάνει το μάγο, να κάνει το Ζιντάν, ας πούμε. Νομίζω το φαινόμενο. Αλλά δεν έχει νόημα να πεις με ποιον μοιάζεις στο σήμερα. Έχει νόημα να πιέσεις το μυαλό σου, να φανταστεί πώς φαίνονταν ο Πελέ τότε στον κόσμο. Που λέγει ο Ιταλός αμυντικός πριν από τον 70. Μουρμούραγα όλη τη μέρα, είναι από κόκαλα και μύες όπως εσύ. Είναι από κόκαλα και μύες όπως εσύ. Flesh and blood like you. Flesh and blood like you. Μουρμούριζα. Μπήκα στον αγροτικό χώρο και κατάλαβα ότι έκανα λάθος. Ότι δεν ήταν, ρε παιδί μου, σαν και εμένα. Δεν ήταν ένας παίχτης σαν όλους τους άλλους. Απλά πάρα πολύ καλός. Πολύ καλή ήταν ο Κρόιφ, ήταν ο Μπέκενπάουερ, ήταν ο Μουρ, ήταν ο Ζαϊρζίνιο, ο Βάβα, ο Γκαρίντσα. Ο Πελέ δεν ήταν. Ήταν ένα κεφάλι πιο ψηλός από όλους. Ακόμα και σε αυτή την ιστορία με την Ευρώπη, ας πούμε, κάπως μπορεί να πει και τι με νοιάζει εμένα, τι έκανε στα φιλικά απέναντι σε ευρωπαϊκές ομάδες. Δεν ήθελε ποτέ να παίξει στην Ευρώπη. Κοιτά. Έπαιξε σε δύο διπυρωτικά. Το ένα με την Μπενφίκα και το άλλο με τη Μίλαν. Όταν έπαιξε με την Μπενφίκα, την Μπενφίκα έπαιζε ο Ουζέμπιο. Το κτίνος, ας πούμε, εκείνης της εποχής. Ο απόλυτος παίκτης, ξέρω εγώ, στο Μουντιάλ του 66 στην Αγγλία, που ο Πελέ απογοήτευσε διότι έπαιξε μόνο δύο παιχνίδια και σε αυτά βγήκε κουτσένοντας. Είχε κερδίσει σαν το πρώτο παιχνίδι 3-2. Και πήγανε στον Ταλούζ για τον επαναληπτικό. Στο σπιτάκι του Ουζέμπιο μέσα. 2-5 χάτρικ Πελέ. Το παιχνίδι που ο ίδιος χαρακτηρίζει ως το καλύτερο αγώνα της καριέρας του. Με τη Μίλαν που έχουν παίξει άλλη φορά διπυρωτικό, ο Πελέ έπαιξε μόνο στο πρώτο παιχνίδι που ήταν στο Μιλάνο. 2-3 κερδίσανε, 2 γκολ ο Πελέ. Θέλω να πω ότι όπου και να το ψάξεις, βρίσκεις κάτι που σε πείθει, ρε παιδί μου, ότι δεν είναι μύθος, δεν είναι κατασκεύασμα του παρελθόντος, δεν είναι νοσταλγία των πατεράδων μας, δεν είναι τίποτα από όλα αυτά. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που δικαιούται και τη φήμη του κορυφαίου, που δικαιούται και το να είναι συνώνυμο των παγκοσμίων κυπέλων και συνώνυμο των ποδοσφαίρων, και δικαιούται πάνω απ' όλα το χαρακτηρισμό ότι είχε έρθει από το μέλλον. Δηλαδή, τόση ώρα μιλάμε για έναν παίκτη που δεν έχουμε δει ποτέ να αγωνίζεται ζωντανά, δεν έχουμε δει ποτέ σε ολόκληρο παιχνίδι. Παρένθεση, το football Ιταλία έχει ολόκληρα παιχνίδια. Του Πελέ, αν μπορεί κάποιο βέβαια να αντέξει να δει το πώς παίζονταν το ποδόσφαιρο τότε, αλλά ας πούμε ότι το δέλεαρ του να δει τον Πελέ σε ένα ολόκληρο παιχνίδι είναι αρκετό ώστε να αντέξει να δει το ποδόσφαιρο εκείνη τη εποχή για 90 λεπτά. Μιλάμε για αυτόν που δεν τον έχουμε δει ποτέ να παίζει ζωντανά. Και τι κάνουμε? Ένα επιστροφή στο μέλλον, ένα back to the future. Επιστρέφουμε κάπου που όλα μοιάζουν χειρότερα. Γιατί στο κέντρο όλων αυτών των πραγμάτων υπήρχε αυτός που τα έκανε τότε όπως τα κάνουν σήμερα? Αυτός ήταν ο πρώτος Ζωσιμάρ του 2023. Δεν θα μπορούσαμε να τον αφήσουμε έτσι. Το μεγάλο Πελέ. Δύο πράγματα. Πρώτον, μην γκρινιάζετε ρε εσείς που μία εβδομάδα δεν κάναμε. 6 Ζωσιμάρ είχε ο Δεκέμβριος. 6. 2 εβδομάδες με διπλό επεισόδιο. Μην γκρινιάζετε. Το είχαμε πει, θα τα πούμε από το επόμενο έτος. Δεύτερον, σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ που πέρα από το αστιάκι του να είναι πρώτος ο Ζωσιμάρ τα Χριστούγεννα, το οποίο έγινε πραγματικότητα, πήγαμε και στο σημαντικό το ότι ο Δεκέμβριος ήταν ο μήνας με τις περισσότερες ακροάσεις μακράν στην ιστορία του συγκεκριμένου podcast. Και σε άλλα, με υγεία λοιπόν. Και τελευταίο πριν σας αφήσω, λογικά την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε Κριστιάνο. Χαιρετώ.